Βελόνα στάχυρα είναι σαν να ψάχνει κάποιος που αναζητεί να αγοράσει ένα ακίνητο σε μια προσεγγίσιμη τιμή εντός Αττικής. Κάποιοι είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν ακόμη και 10.000 ευρώ το τετραγωνικό. Αιτία της εκτόξευσης των τιμών, η αύξηση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, η αναστολή του ΦΠΑ στα καινούργια σπίτια, αλλά και οι πολλοί ξένοι επενδυτές. Ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων από το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από εγχώριους αλλά και ξένους αγοραστές. Τα τελευταία δύο χρόνια οι αυξήσεις ξεπερνούν το 20%, ενώ παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως στην Αττική δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος ακίνητο με λιγότερα από 1.000 έως 1.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα τελευταία δύο χρόνια, 1,5 με 2 έτη, έχουν αυξηθεί περίπου γύρω στα 15 με 20% οι τιμές στο λικανοπαίδιο της Αττικής. Και επειδή δεν υπάρχουν καινούργια ακίνητα διαθέσιμα, λόγω του ότι επειδή η προτέρα οικονομική ύφεση επηρέασε ώστε να μην γίνουν πολλές οικοδομές, αλλά και επειδή έχουν μαζευτεί αρκετά ακίνητα σε λίγα χέρια. Τα νότια προάστια αλλά και το κέντρο της Αθήνας παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση, με τους αγοραστές να πληρώνουν ακόμη και 10.000 ευρώ το τετραγωνικό για νεόδημητα σπίτια. Ένα σπίτι των 100 τετραγωνικών θα ξεκινούσε σε μια περιοχή σαν το Παγκράτη, ας πούμε, που είναι ουδέτερη περιοχή σε σχέση με τις τιμές, αλλά με μεγάλη ζήτηση θα ξεκινούσε στα 1.500-2.000 ευρώ το τετραγωνικό. Η αύξηση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, η αναστολή του ΦΠΑ στα καινούργια σπίτια, αλλά και οι πολλοί ξένοι επενδυτές εκτοξεύουν τις τιμές για αγορά ακινήτων, αλλά και για ενοικίαση. Οι εγχώριοι αγοραστές συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το ακίνητο, το ποιοτικό ακίνητο, ειδικά λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που οπωσδήποτε συμπαρασύρει και την οικονομία γενικότερα. Το μέσο τυπικό σπίτι που θέλει η μέση ελληνική οικογένεια, δηλαδή των 80 έως 100 τετραγωνικών, το διαμέρισμα αυτό που λέμε, στις γειτονιές της Αθήνας, γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Ο νόμος προσφοράς και ζήτησης λέει ότι εφόσον υπάρχει ζήτηση μεγαλύτερη, θα ανεβαίνουν τιμές. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα.